Τα μέτρα δημόσιας υγείας που αφορούν σε ανεμβολία στους πολίτες, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος κατά την ενημέρωση στο Υπουργείο έκανε λόγο για πανδημία ανεμβολίαστων. Τα δεδομένα από τις νοσηλίες των δύο τελευταίων μηνών δείχνουν ότι μιλάμε για μια πανδημία των ανεμβολίαστων ως προς τη βαριά νόσηση και διασωλήνωση. Τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας είναι συντριπτικά. Πάνω από το 90% των ασθενών που βρίσκονται σε μεθ COVID είναι ανεμβολίαστοι. Τα μέτρα, όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας, θα αφορούν τους ανεμβολίαστους πολίτες και έχουν στόχο να σταματήσουν τη μετάδοση του ιού και να θωρακιστεί το σύστημα υγείας. Μέτρα δημόσιας υγείας θα υπάρξουν και αυτό το φθινόπωρο και αυτό το χειμώνα. Θα αφορούν όμως τους ανεμβολίαστους συμπολίτες μας για δύο λόγους. Πρώτον, για να σταματήσουμε όσο μπορούμε τη μετάδοση του ιού και τις νέες μεταλλάξεις και δεύτερον, για να θωρακίσουμε το σύστημα υγείας από βαριές νοσηλίες που θα μπορούσαν πολύ απλά να μην υφίστανται χάρη στο εμβόλιο και στον εμβολιασμό. Τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας θα έχουν ισχύ από τις 13 Σεπτεμβρίου έως την 31η Μαρτίου 2022 και θα αφορούν στην υποχρεωτική διάγνωση COVID-19 για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί. Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, πλην εκπαιδευτικών και εργαζομένων σε τουρισμό, εστίαση, τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραγωγές, θα πρέπει να κάνουν ένα εργαστηριακό rapid test αντιγόνου κάθε εβδομάδα. Αυτά τα τεστ πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με δαπάνη του εργαζομένου έναντι 10 ευρώ το τεστ. Ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στα νέα δεδομένα που θα ισχύσουν για τους κλειστούς χώρους εστίασης. Στους κλειστούς χώρους εστίασης, καφέ, μπαρ, εστιατόρια, ταβέρνες, κλαμπ, κέντρα διασκέδασης και ούτω καθεξής. Έχουμε λειτουργία μόνο για εμβολιασμένους και νοσήσαντες έως 6 μήνες από τη διάγνωση. Έλεγχο βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης και έλεγχο ταυτοπροσωπείας στην είσοδο της επιχείρησης με την εφαρμογή COVID-free app. Μάλιστα, στο νέο καθεστώς συμπεριλήφθηκαν και οι ανεμβολίαστοι φοιτητές και μαθητές. Οι ανεμβολίαστοι μαθητές και φοιτητές. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους μαθητές, υποχρεωτικά είναι τα δύο self-test κάθε εβδομάδα, τα οποία όμως διατίθονται δωρεάν από το κράτος και δηλώνονται υποχρεωτικά στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr. Ως προς τους φοιτητές, υπάρχει υποχρέωση για δύο εργαστηριακά rapid test αντιγόνου ή PCR test την εβδομάδα. Αυτά πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με δαπάνη του φοιτητή έναντι 10 ευρώ για το rapid test. Την ίδια στιγμή, ο Βασίλης Κικίλιας επεσήμανε την υποχρεωτική χρήση μάσκας, κάνοντας παράλληλα λόγο για τις κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφωθούν με τα νέα μέτρα. Σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, αλλά και στους εξωτερικούς που υπάρχει συνάθρηση, θα πρέπει να υπάρχει σήμανση και υπενθύμηση για χρήση μάσκας. Οι κυρώσεις μη συμμόρφωσης είναι αναστολή εργασίας για τους εργαζομένους, απαγόρευση παρακολούθησης μαθημάτων για μαθητές-φοιτητές και απαγόρευση μετακίνησης για τους ταξιδιώτες.